Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής της Task Force Horst Reichenbach θα αναλάβει καθήκοντα επιτηρητή της εκτέλεσης του μνημονίου, ενώ το θέμα του ειδικού λογαριασμού μέσω του οποίου θα εκταμιεύεται σταδιακά το δάνειο θα εξεταστεί από τους Ευρωπαίους τεχνοκράτες την Κυριακή στις Βρυξέλλες. Όλα θα εξαρτηθούν από την οικονομική βοήθεια που στην καλύτερη περίπτωση θα έρθει στην Ελλάδα σε δόσεις. Σύμφωνα με σενάριο που επικαλούνται οι Financial Times, τα κοινοβούλια θα εγκρίνουν άμεσα την εκταμίευση 93,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να κλείσει το PSI και οι τρέχουσες υποχρεώσεις της Ελλάδας. Ενώ το Μάρτιο θα αποφασιστεί πότε θα εκταμιευθούν τα υπόλοιπα. Σύμφωνα με ένα άλλο ακόμη πιο σκληρό σενάριο, όλο το δάνειο των 130 δισεκατομμυρίων θα πρέπει να εκταμιευθεί μετά τις εκλογές. Κάτι ωστόσο που διαψεύδεται από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών. Είναι προτιμότερο να περιμένουμε μέχρι μετά τις εκλογές. Τότε θα μπορούμε να διαπραγματευτούμε με τη νέα κυβέρνηση. Κλειδί για την επιτυχία του προγράμματος αποτελεί η συμμετοχή ή όχι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σύμφωνα με την έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους που παρουσιάστηκε χθες, το 2020 το ελληνικό χρέος θα έχει πέσει στο 129% του ΑΕΠ και όχι στο 120% που είναι ο στόχος. Ποιες λύσεις προτείνονται? Το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα κράτη-μέλη και η μείωση των επιτοκίων με τα οποία μας έχει δανείσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εναλλακτικά, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένα νέο πρόσθετο δάνειο 15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι πιέσεις, κυρίως από τη Γερμανία, δέχονται και οι ιδιώτες κάτοχοι ελληνικών ομολόγων, προκειμένου να δεχτούν μεγαλύτερο κούρεμα την τελευταία στιγμή. Ίσως δεν είναι τυχαίο που το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο σε έκθεσή του μιλά για αυξημένους κινδύνους εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος, ζητώντας ουσιαστικά να κλείσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η συμφωνία. Το πρόγραμμα εθελοντικής ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης. Ωστόσο, η έγκριση του προγράμματος λιτότητας μέσα σε ένα κλίμα κοινωνικής αντίδρασης και δυσπιστίας στο υπόλοιπο της Ευρωζώνης και της Τρόικα αυξάνει τους κινδύνους της εφαρμογής του. Συγκρατημένη αισιοδοξία αποπνέει και ο διεθνής τύπος. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών ολοκλήρωσαν την τηλεδιάσκεψή τους έχοντας κάνει ένα βήμα παραπέρα για την πολυαναμενόμενη συμφωνία διάσωσης της Ελλάδας. Η τελική συμφωνία θα ολοκληρωθεί σύντομα. Εκτός από τους Γερμανούς και οι αντιπροσωπείες της Ολλανδίας και της Φιλανδίας στήρουν σκληρή στάση έναντι της Αθήνας, καθώς συντάσσονται με την πρόταση να παραταθεί η χορήγηση του δανείου μέχρι να πραγματοποιηθούν εκλογές. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, οι εταίροι μας έθεσαν το ζήτημα της τάσης και των υπόλοιπων ελληνικών κομμάτων με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, χωρίς ωστόσο να απαιτούν έγγραφες δεσμεύσεις.